Coach, καλησπέρα. Ένα παιχνίδι το οποίο το διεκδικήσατε για αρκετά λεπτά. Στο τέλος ξέφυγε η διαφορά, η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ήταν η καλύτερη ομάδα απόψε. Νομίζω ότι η δικιά μας η προσπάθεια έμεινε στη μέση και γιατί είχαμε μικρότερο ρόστερ και γιατί μείναμε από δυνάμεις. Το μπάσκετ είναι άθλημα συνήθειας. Κάνεις αυτά τα πράγματα που έχεις συνηθίσει να κάνεις. Εμείς δεν έχουμε ακόμη αυτοματισμούς σαν ομάδα. Πολλές φορές λειτουργούμε συναισθηματικά. Και σε έναν ημιτελικό κυπέλλου που θες πραγματικά να ελέγξεις το παιχνίδι, για μας ήταν δύσκολο να γίνει αυτό στο τέλος. Είχαμε σχολιάσει στην αρχή της αναμέτρησης, στο pre-game που κάναμε με την Καλλιέργη Παπαδοπούλου, την απουσία που μπορεί να παίξει ρόλο σήμερα του Ραφαήλ του Ελευθερίου. Τελικά έπαιξε αυτό το ρόλο. Φυσικά αυτό παίζει ρόλο και γενικά σε ένα ρόστερ που είναι ήδη μικρό, το να λείπει ένας βασικός παίκτης, ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Κύπρο, είναι σημαντικό. Αλλά την άλλη μεριά είναι και δικαιολογία. Εγώ δεν θέλω να ψάχνω για δικαιολογίες. Θα δω το βίντεο και θα πάω φάση-φάση να δω τι κάναμε λάθος. Προφανώς η ατομική αξία και η ατομική ικανότητα του παίκτη παίζει μεγάλο ρόλο. Και αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι σε πολλές φάσεις αδικήσαμε τους εαυτούς μας με τις επιλογές μας. Απομένει ένα παιχνίδι για τον Απόλλωνα για την κανονική σεζόν με την Ομόνια. Ένα παιχνίδι το οποίο, αν το κερδίσετε και με συνδυασμό αποτελεσμάτων, θα έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε μέσα στα play-off. Αυτό είπαμε στα αποδυτήρια, ότι πρέπει να μείνουμε μαζί και να πολεμήσουμε για αυτό το τελευταίο μάτς. Να κάνουμε το κομμάτι που μας αναλογεί. Η Ομόνια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και τη σεβόμαστε σαν αντίπαλο. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το ότι εμείς έχουμε ένα έξτρα κίνητρο και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, κάνοντας λιγότερα λάθη από αυτά που κάναμε σήμερα και κάνοντας περισσότερα από αυτά τα σωστά που κάναμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Απόλλωνα.